Δήλωση μικρότερη και από ένα τσιγάρο που λέει ο λαός. Δηλαδή. Ούτε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε πλέον. Δηλαδή. Λοιπόν. Σε εσάς. Έλεγα λοιπόν ότι ασφαλώς είναι ευχάριστο το γεγονός ότι μπορεί να απεικονίζεται στο επίπεδο του Κοινοβουλίου η πολυτασικότητα της ελληνικής κοινωνίας. Και θεωρώ ότι είναι ενδεικτικό της ευαισθησίας της ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε σε ένα ενδεχόμενο θριάμβο του δικοματισμού. Από την άλλη όμως μεριά, τουλάχιστον. Ο δικοματισμός, δηλαδή. Ναι, όχι όμως τον αναμενόμενο βαθμό, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης πρέπει να το σημειώσουμε. Τους περιμένατε. Εγώ εκεί στο 87, εκεί λέγαμε όλοι, αυτό δεν λέγαμε. Ναι. Είναι ένα ποσοστό στα όρια της ιστορικής διαχρονικής του πορείας. Είναι στο 86,5. Ναι. Είναι αναμενόμενο, δεν είναι 89. Δεν είναι το άλμα, ναι, το οποίο κάποια στιγμή φάνηκε ότι ήταν πολύ πιθανό να επισυμβεί, ακριβώς βεβαίως διότι δεν υπήρξε πόλωση. Θα έλεγα λοιπόν, συνεχίζοντας τη σκέψη μου, ότι στην θέση της αριστεράς εγώ θα ήμουν σήμερα ταυτόχρονα πολύ ευχαριστημένος αλλά και πολύ προβληματισμένος. Mm-hmm. Διότι βεβαίως καλό είναι που εκπροσωπούμε στο Κοινοβούλιο, δεν είμαι όμως σίγουρος ότι είναι εξίσου καλό για την ίδια η ανάγνωση του εκλογικού αποτελέσματος. Διότι το ερώτημα που τίθεται αμέσως, παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύεται, είναι αν έχει υποστεί ή όχι μια στρατηγική ήττα. Διότι από την στιγμή που η αριστερά χάνει την δυνατότητά της να απορροφά, έστω και συγκυριακά, την κοινωνική διαμαρτυρία, έτσι, ναι, και τους κραδασμούς, τότε κάτι δεν πάει καλά, τουλάχιστον στον τρόπο με τον οποίο και εκλογικεύει και ερμηνεύει, αλλά κυρίως εμπνέει τα στρώματα στα οποία απευθύνεται. Εδώ θέλω να θέσω και την άλλη διάσταση της κουβέντας. Λέγα στην αρχή της εκπομπής, δηλαδή, στον πρόλογο μου, ότι να δούμε. Και θέλει πολύ κουβέντα. Αν έχουμε μια ψήφο διαμαρτυρίας, κράτα μικροκαλάθι, ή αν είναι μια ψήφος επιλογής, οραματική ψήφος δηλαδή. Να το ανοίξουμε λίγο αυτό. Βεβαίως, και δεν είναι και το. Αξίζει τον κόπο σύντομα. Και θα το ανοίξουμε μέσα από ένα στοιχείο που θέλω να συμπληρώσω στην προηγούμενη απάντηση. Mm-hmm. Κρίνεται, αν είναι καλό το αποτέλεσμα των εκλογών, από την αποκρισιμότητα, από την ανταπόκριση της διακυβέρνησης. Mm-hmm. Δηλαδή. Mm-hmm. Ξέρετε, η αξιοπιστία των κομμάτων δεν είναι μόνο των κομμάτων της διακυβέρνησης, των κομμάτων εξουσίας, ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, αγγίζει το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Mm-hmm. Άρα, αν θέλουμε να δούμε αν είναι καλό ότι μπήκαν και τα δύο μικρά κόμματα, ή καλύτερο αν είχαν μπει τρία μικρά κόμματα, θα φανεί κατά πόσο αυτά μπορούν να συμβάλλουν με την κριτική τους, την επικοδομητική κριτική τους από το ρόλο της αντιπολιτεύσεως, mm-hmm, στην ανταποκρισιμότητα της διακυβέρνησης. Στο καλό δηλαδή παραγόμενο έργο από τον Κώστα Καραμαλή και τη νέα διακυβέρνηση, τη νέα Δημοκρατία. Και τα μηνύματα που κρύβονται πίσω από τις συμπεριφορές και τι περιέχουν και τι προϊονίζονται βεβαίως για το μέλλον. Διότι κατά τη γνώμη μου είναι πολλαπλής ανάγνωσης αυτό το μήνυμα. Mm-hmm. Είναι κυρίως πολλαπλής ανάγνωσης η έκταση της νίκης της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι εκείνο το οποίο κυρίως υπενθυμίζει μεταξύ των άλλων είναι ότι η πολιτική χωρίς την ψυχολογία είναι μια συσκευασία χωρίς περιεχόμενο. Mm-hmm. Να το πω διαφορετικά. Εκείνο το οποίο δεν έγινε αντιληπτό, ιδιαίτερα από την προηγούμενη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, είναι ότι από τη στιγμή που χάνεις τους ψυχικούς δεσμούς που σε συνδέουν με το εκλογικό σώμα, είναι πάρα πολύ λογικό να υποστείς τις συνέπειες της ψυχρότητας στην διαχείριση της διακυβέρνησης. Δηλαδή χάνεις την θερμοκρασία με την οποία μπορείς να εξηγείς στον κόσμο, ιδιαίτερα δε όταν αυτός είναι ελληνικός λαός, τι και γιατί, πώς και πότε το κάνεις. Εκείνο το οποίο κατά τη γνώμη μου αποτελεί επιτυχία του Κώστα Καραμαλή, και συμφωνώ ότι είναι κυρίως προσωπική του αυτή η νίκη, είναι ότι ακριβώς μπόρεσε να διατηρήσει στην επιθυμητή θερμοκρασία την επικοινωνία του με τον κόσμο. Ενδεχομένως δικαίως ορισμένοι κριτικάρισαν το γεγονός ότι περιέγραφε τα καθημερινά προβλήματα του πολίτη, mm-hmm, και δεν τα αντιμετώπιζε με συγκεκριμένες προτάσεις. Πράγμα το οποίο βεβαίως ο άνθρωπος θα έχει την ευκαιρία από εδώ και πέρα να το κάνει. Έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα για την ψυχοσύνθεση του Έλληνα, ότι του δόθηκε η εντύπωση ότι στο πρόσωπο του Κώστα Καραμαλή υπήρχε ένας ηγέτης ο οποίος είχε και συνέστηση του προβλήματος και συναισθανόταν τον πόνο που αυτό το πρόβλημα ενδεχομένως προκαλούσε. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα το οποίο απόλυσε το ΠΑΣΟΚ και το κόστος είναι διπλό, διότι μπορείς να το συγχωρήσεις αυτή την απώλεια της θερμοκρασίας επικοινωνίας και κατανόησης του κοινωνικού προβλήματος από μια πιο συντηρητική, πιο τεχνοκρατική κυβέρνηση, mm-hmm, δεν μπορείς όμως να το συγχωρήσεις σε μια κυβέρνηση που υποτίθεται ότι όπως η ίδια ισχυρίζεται προέρχεται από το λαό και φροντίζει λοιπόν, για να προχωρήσω λίγο. Θεωρείτε ότι γίνανε, να πάμε στο κομμάτι της επικοινωνίας που για μένα είναι
το πιο όμορφο κομμάτι του πολιτικού αγώνα. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι απλά μια εικόνα. Στο ΠΑΣΟΚ έγιναν κινήσεις. Η αίσθησή μου είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έδωσε νόημα, στο πολιτικό τουλάχιστον ρεπορτάζ, με την αλλαγή, Σιμίτη Παπανδρέου, έγινε ένας ντόρος, ανακατεύτηκε σούπα. Πολιτική ύλη. Πολιτική ύλη. Να δούμε τώρα αν καταρχήν εκτίμησαν λάθος διότι ο χρόνος δεν βοήθησε ή αν επί της ουσίας αυτές οι πολιτικές κινήσεις και οι διευρύνσεις αποδοκιμάστηκαν. Και προς τα αριστερά και προς τα δεξιά. Να κουβεντιάσουμε λοιπόν για ΠΑΣΟΚ πρώτα. Και μετά να πούμε για Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως, ναι. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ το 81 με δύο λόγια. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε ως ένας μηχανισμός εξουσίας αναδιανομής. Δύο πραγμάτων. Της εξουσίας σε επίπεδο πολιτικού προσωπικού και των ισοδυνάτων. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Επειδή μου έχουν φάει. Θα ξαναδώστε μου τις κάρτες ΑΒ πειρά, γιατί μπλοκάρουμε όλο το σύστημα λέει και θέλουν να το πάρουν κι άλλοι. Λοιπόν, Μιχαλολιάκος. Ο κύριος Μαντούβαλος, ο κύριος Καλός, ο κύριος Μελάς, Σαββόπουλος και ο Τάσος Μητρόπουλος. Στο 25,9. Για να δούμε. Θέλω μετά όταν τελειώσουμε την ιστορία με τα κόμματα, θα δούμε και τη σοφία των πολιτών. Ναι, προχωρήστε. Στο θέμα της σταυροδότησης, για μένα ναι. Ήταν το μεγάλο ενδιαφέρον. Απόλυτα. Ναι. Και αποδεικνύει την σοφία, τη συνέπεια και την συνοχή της λαϊκής ετιμιγορίας. Διότι αν δούμε, είναι απόλυτα συνεπές το αποτέλεσμα σε όλο το, σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, ο κύριος Σιμίτης, ο κύριος Παναγιώτης Φασούλας. Πάλι ψηλά ο κύριος Φασούλας, πρώτος φαίνεται να είναι, στο 25,9. Τελειώσαμε. Για να δούμε και τα άλλα κόμματα. Ναι, δεν εκλέγει εδώ έτσι κι αλλιώς. Δεν εκλέγει. Ο κύριος Δρίτσας πήγε πολύ καλά εκεί, ναι. Και Νέα Δημοκρατία, Β' Πειραιά, ο κύριος Νεράτζης, ο κύριος Κουράκος, βλέπω καλά. Ναι. Ο κύριος Γιώργος Βασιλείου. Ο κύριος Γιώργος Βασιλείου είναι ο ηθοποιός Γιώργος Βασιλείου. Και νομαρχιακός σύμβουλος. Και ο κύριος Νιώτης εδώ πρώτος. Ο κύριος Λιτζέρης δεύτερος και ο κύριος Γιάννης Διαμαντίδης φαίνεται να εκλέγεται. Έξω ο κύριος Καψής. Μέχρι στιγμής. Θα δούμε. Και ο κύριος Κρητικός από ό,τι βλέπω κάτω. Από εδώ βγαίνει η κυρία Παπαρίγα. Και ο κύριος Πατσιλικάς, ο πρώην δήμαρχος Περάματος. Πολύ ψηλά. Εδώ ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, παρά την δράση του, δεν βλέπω να είναι στη Βουλή. Τη χάνει ο στιασπισμός δηλαδή. Δεν ξέρω, μάλλον θα την πάρει στο υπόλοιπο. Πού την παίρνει. Θα δούμε. Ακόμα. Λοιπόν. Κρίμα όμως για τον κύριο Λαφαζάνη, γιατί κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ναι, ήταν ένας μαχητικός. Και σε επίπεδο κοινοβουλίου. Λοιπόν. Κάνει δηλαδή, πολύ καλή. Επιμελής. Επιμελής. Λοιπόν. Έλεγα λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ως ένας μηχανισμός αναδιανομής της εξουσίας το 81 μέχρι και το 88 και των εισοδημάτων το 81 με 88. Το ΠΑΣΟΚ ξαναεμφανίζεται ως ένας μηχανισμός διαχείρισης και νοικοκυρέματος 93-2003. Σημείτης. Ένας μηχανισμός ο οποίος δεν κάνει αναδιανομή της εξουσίας, δεν φέρνει καινούριο πολιτικό προσωπικό. Τα τακτοποιεί όμως. Αντίθετα, στηρίζεται σε συγκεκριμένες σχέσεις που του διασφαλίζουν έτσι, και στην οικονομία και στην εξωτερική πολιτική, αλλά και στο εσωτερικό κάποια ασφάλεια για να ελοποιεί το διαχειριστικό του το νοικοκύρεμα για εκείνον έργο. Και έχουμε λοιπόν ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο δεν αναδιανέμει και τα εισοδήματα. Αντίθετα, βλέπει ο ψηφοφόρος του αυτό το ΠΑΣΟΚ να μαζεύει λεφτά, να προσπαθεί να νοικοκυρέψει το δημόσιο χρέος και τα δημόσια οικονομικά. Έτσι λοιπόν διαπιστώνουμε από τις εκλογές του 1996 μία διάρρηξη των σχέσεων της λαϊκής βάσης του ΠΑΣΟΚ με τη νέα ηγεσία. Αυτή η διάρρηξη συνεχίστηκε και έγινε γεγονός πραγματικό και εκλογικά εκφραζόμενο στις εκλογές του 2000. Λαϊκές δηλαδή μάζες, οι οποίες ψήφιζαν παραδοσιακά ΠΑΣΟΚ από το 81, είχαν φύγει από το ΠΑΣΟΚ. Έγινε όμως το αντιστάθμισμα με νεοσυντηρητικά στρώματα, τα οποία εμπιστεύονταν τον κύριο Σιμίτη περισσότερο και τον επιβράβευαν, θα σας έλεγα, για την ένταξή μας στην ΟΝΕ, ενώ ακόμα έβλεπαν μόνο με συμπάθεια τον Κώστα Καραμαλή.
Αυτή λοιπόν η πολιτική έρχεται μέχρι το 2004 σε μια τετραετία κακή. Η τετραετία του κυρίου Σιμίτη από το 2000 μέχρι το 2003 είναι μια τριετία κυβερνητικής αποτυχίας κατά την άποψή μου. Δείτε πόσα προβλήματα γιγαντώθηκαν. Δείτε μια κυβέρνηση η οποία συνέχισε να ασχολείται με το συλλογικό εγώ που λέγεται Ελλάδα και να έχει πολιτική θεματολογία, την Ευρωπαϊκή Προεδρία, τα μεγέθη, τα δημοσιονομικά, την ώρα που ο Κώστας Καραμαλής είχε βάλει από 2 μήνες πριν τις εκλογές του 2000 την πολιτική θεματολογία που λεγόταν καθημερινότητα. Γιατί η νίκη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε 2 μήνες, τον Γενάρη, το Φεβρουάρι του 2000. Τότε που κατάφερε η Νέα Δημοκρατία να βάλει την πολιτική ατζέντα, να βάλει την πολιτική θεματολογία. Ο Κώστας Σιμίτης λοιπόν συνέχισε να σφυρίζει αδιάφορα και να θεωρεί σε ένα επίπεδο ηγεσίας απόμακρης από την κοινωνία ότι μπορεί υπερετώντας το συλλογικό εγώ να ξανακερδίσει τις εκλογές. Το πάλεψε από τον Ιούνιο που μας πέρασε μέχρι τον Οκτώβρη με παροχές εξαγγελίες και έφτασε το τέλος του Οκτωβρίου για να πιστεί μέσα από τις δημοσκοπήσεις ότι το ΠΑΣΟΚ οδηγεί το σε μία ήττα. Σε μία ήττα η οποία θα ξεπερνούσε και τις 8 ποσοστιαίες μονάδες. Κύριε Αρβανίτη. Το πιστεύετε αυτό δηλαδή. Κύριε Αρβανίτη, όχι μόνο εγώ το πιστεύω, το γνωρίζω. Το γνωρίζει ο κύριος Εφερτζής. Το γνωρίζει ο κύριος Σιμίτης και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Παπανδρέου. Και όλες οι ηγεσίες. Ό,τι ξέρει τον ακόμα, ξέρει και τ' άλλο οι δημοσκοπήσεις που κάνουμε οι ίδιες. Μυστικό. Ξέραμε λοιπόν ότι θα οδηγούμασταν σε μια Νέα Δημοκρατία στο 47% και 48%, ενώ τώρα είμαστε στο 45,5%, και σε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο θα ήταν κάτω από 40. Θα ήταν δηλαδή κάτω από την βάση που παίρνουμε όλοι οι αναλυτές ως μέτρο του 1989, που θεωρούμε αυτό το 39,5% ως τον πυρήνα του ΠΑΣΟΚ, που δεν αλλάζει με τίποτα και επιβεβαιώνθηκε και σήμερα. Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε στην αλλαγή. Για ποια στρατηγική λοιπόν μου μιλάτε, τον Γιώργο Πανδρέου? Ο Γιώργος Πανδρέου δεν πρόλαβε, κύριε Αρβανίτη, να έχει στρατηγική εκλογική. Τακτικές έκανε. Τακτικές κινήσεις. Ατάκτος. Ατάκτος μερικές φορές. Να σας πω, πιστεύω ότι κυριάρχησε η λογική του να δημιουργήσω σοκ απανωτά στην κοινή γνώμη. Έτσι. Και γι' αυτό και είχαμε συνεχείς εξαγγελίες διάφορων πραγμάτων. Δεν κατόρθωσαν αυτά να ανατρέψουν πια την πραγματικότητα. Έχασε το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Σιμίτη 2 φορές, πιστέψτε με. Μία το Γενάρη με την αντικατάστασή του και μία σε αυτές τις εκλογές. Αποδοκιμάστηκε γιατί απέτυχε η κυβερνητική του πολιτική και κάτι άλλο. 11 χρόνια εξουσίας. Έφτασε και ο πολίτης, για να πούμε και το. Και την έτσι. Του στραβού το δίκιο. Του στραβού το δίκιο. Έφτασε ο πολίτης, ακόμα και το χιόνι που έπεφτε και τη βροχή. Και τη μικρή μίζα στην εφορία, και έχουμε κουβεντιάσει μαζί τη διαφθορά, και το μικρό φακελάκι να το χρεώνει στο ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ. Και είναι λογικό. Τι σημαίνει καθεστωτική δύναμη, τι σημαίνει κατεστημένο? Όταν ένα κόμμα εξουσίας μείνει πάρα πολλά χρόνια, ταυτίζεται με την δημόσια μηχανή. Έτσι λοιπόν τα πάντα χρεώνονται ή πιστώνονται σε αυτή. Εγώ δεν θα είχα να προσθέσω σχεδόν ούτε κόμματα στο άψογο άλλο στη συντακτικό. Εκείνο το οποίο κυρίως θα πρόσθετα ωστόσο είναι ότι κατά τη γνώμη μου εκείνο που ερμηνεύει την πολύ μεγάλη διαφορά είναι ακριβώς η αψυχολόγητη αντιμετώπιση σε τελική ανάλυση του προβλήματος. Όταν δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το οποίο κυρίως σε τιμωρεί είναι ο κοινωνικός θυμός, και αντί να τον εκτονώσεις, τον προκαλείς, τότε είναι πολύ λογικό να εκτινάξεις την αναμενόμενη διαφορά του 3% στην κτηνοδέστερη διαφορά του 5% και πλέον. Γιατί, όπως γνωρίζετε, και σε ανύποπτο χρόνο είχα χρησιμοποιήσει μία παράδοξη έκφραση ότι το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι λιγότερο πολιτικό και περισσότερο ψυχολογικό. Την τελευταία και κρισιμότερη στιγμή έδειξε ότι δεν αντιλαμβάνονταν ότι το χάσμα ήταν περισσότερο ψυχολογικού περιεχομένου και όχι τόσο πολιτικού, διότι στο κάτω-κάτω ακόμα και η σκληρότερη, αν θέλετε, ακόμα και η αντιλαϊκότερη πολιτική μπορεί να γίνει ανεκτή, δεν λέω κάτι παραπάνω, υπό την προϋπόθεση ότι εξηγείται και κυρίως κατανοείται το κόστος των συνεπειών της. Το ΠΑΣΟΚ, είτε διότι δεν το βοήθησε η συγκυρία από τη στιγμή που ο Γιώργος Παπανδρέου ανέλαβε την ηγεσία, θυμίζω την περίπτωση της τροπολογίας Πάχτα, είτε διότι έκανε λανθασμένες και μάλιστα μεσοστρατείς επιλογές, έκανε το λάθος να ξαναθυμίσει τον εαυτό του.
Πράγμα το οποίο είχε ως συνέπεια την αποδόμηση της πολιτικής προσωπικότητας του Γιώργου Παπανδρέου. Διότι Γιώργο, δεν μπορεί ο Γιώργος Παπανδρέου να επαγγέλλεται την μεγάλη ανατροπή και ταυτόχρονα αυτό που αποτελούσε την περιραίουσα εικόνα να επιβεβαιώνει το κενό του μετεώρου βήματος. Έγραψε τελικά η ιστορία Πάχτα ή είναι ένα άλοθη των επιτελείων? Να σας πω πώς έγραψε η ιστορία. Ανέγραψε. Ουσιαστικά ανέγραψε. Πριν από αυτό, μια λέξη. Ναι. Κάθε φορά που ένας εκπρόσωπος του Πασόκ ρωτούσε εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας με ποιους θα κυβερνήσετε, έχανε το Πασόκ 0,1. Διότι θύμιζε με ποιους θα κυβερνήσει ο Γιώργος Παπανδρέου. Έτσι, βέβαια. Μα ήταν αστείο το γεγονός που συνέχιζαν να ρωτούν τον κύριο Καραμαλή με ποιους θα κυβερνήσετε και αναδείχνυαν λάθη ή παραφωνίες της σχετικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα αναδεικνυόμενα μέσα από ένα επικοινωνιακό περιβάλλον που ονόμαζε ντέρμπι, δίνοντας ανάσες στον Γιώργο Παπανδρέου, γιατί έδωσε το επικοινωνιακό περιβάλλον ανάσες στον Γιώργο Παπανδρέου. Χαρακτήρισε ντέρμπι μια διαδικασία που ήξεραν πολύ καλά στις μετρήσεις ότι πήγαινε για μια μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ πάντως είχα πληροφορίες τέτοιες, οι διαρροές τέτοιες και από τη Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι ότι η Νέα Δημοκρατία ήθελε να λέει και αυτή ότι είναι ντέρμπι, διότι σου λέει μην έχω διαρροές. Για τη συσπήρωσή της. Ναι, διότι εδώ είμαστε μαζί με τον κύριο Σεφερτζή το Σάββατο το πρωί. Για ντέρμπι λέγαμε. Διέκοψα όμως γιατί. Τώρα βεβαίως, για να το κλείσουμε κι αυτό. Mm-hmm. Το ντέρμπι, πρώτον, πολύ σωστά, ήταν και ένα είδος ηθελημένης, αν θέλετε, πολιτικής ατμόσφαιρας, αλλά επίσης προέκυπτε από το εξής γεγονός. Και εδώ είναι πάλι θέμα λάθους ή ορθότητας ανάλυσης. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτής της περίοδου, όπως και της αντίστοιχης του 2000, ότι εξακολουθούσε να παραμένει και μάλιστα να αυξάνεται ο αριθμός της λεγόμενης αδιευκρίνησης ψήφου. Το μεγάλο ερώτημα ήταν εάν αυτή η βουβή ψήφος υπέκρυπτε μία διαρκώς εντυνόμενη απόφαση τιμωρίας και αλλαγής ή ήταν μία δεύτερη επανατοποθέτηση αυτών των κρίσιμων μαζών του εκλογικού σώματος απέναντι στον Γιώργο Παπανδρέου. Εάν βεβαίως και αυτό, και νομίζω ότι είναι ένα από τα συμπεράσματα που τουλάχιστον η δική μας πλευρά των τεχνικών εννοώ πρέπει να βγάλει, σημαίνει ή ότι έχεις τα δημοσκοπικά εργαλεία να αποκρυπτογραφήσεις την σημασία αυτής της σιωπής, ή εάν δεν τα έχεις, τότε είσαι υποχρεωμένος να πεις ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά. Ιδιαίτερα που την τελευταία εβδομάδα έχουμε ακριβώς σε μεγαλύτερη έκταση επανάληψη του 2000. Από συσπυρώσεις εκλογικών βάσεων, ρευστοποιήσεις κοινωνικών ομάδων, διόγκωση του αριθμού των αναποφάσιστων παραμονή των εκλογών, που βεβαίως, εάν το δεις αναδρομικά, σημαίνει τι? Ότι στην προσπάθειά του το ΠΑΣΟΚ να διασωθεί με ιονδήποτε τρόπο εν ώψη της αναμέτρησης, αντί να προκαλεί την ευνοϊκή στάση των αναποφασίστων, τροφοδοτούσε με νέα από την βάση του στρώματα ακριβώς αυτό το ποσοστό. Άρα φούντωνε την διάθεση μιας σοφρονιστικής, να μην πω τιμωρητικής, να πω μιας σοφρονιστικής ψήφου, και από αυτή την άποψη ήταν επίσης εξαιρετικά ευφυής η αντιμετώπιση του θέματος από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία σε κάποια στιγμή μάλιστα έκλεισε και το μάτι στην κοινή γνώμη, λέγοντας ότι αν θέλετε κιόλας να κάνετε καλό στο ΠΑΣΟΚ, είναι καλύτερο να το στείλετε στην αντιπολίτευση, διότι διαφορετικά δεν θα έχει τον χρόνο. Πολλές φορές αυτό το τραπέζι ακούστηκε από κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όχι γενικώς υποψηφίους βουλευτές. Ξέρουμε δηλαδή θα παίξουν ένα ρόλο αυτό που λέει ο κ. Σεφερτζής. Βεβαίως. Ήξεραν δηλαδή ότι αυτό πιάνει. Περνάει στην κοινή γνώμη. Και πέρναγε για τον εξής πολύ απλό λόγο. Διότι ήταν ήδη καρφωμένο στο υποσυνείδητο του μέσου πολίτη. Και αν προηγουμένως με ρωτάγατε εάν μέτρησαν ή όχι οι ιστορίες, τα επεισόδια, οι τροπολογίες Πάχτα, τα ΣΟ κτλ., είναι ακριβώς διότι επέτρεψαν να επαναλειτουργήσει στο υποσυνείδητο το ερωτηματικό που είναι υπονομευτικό οποιοδήποτε φιλοδοξεί να διακυβερνήσει την επομένη των εκλογών, εάν είναι έτοιμος ο Γιώργος Παπανδρέου και να εφαρμόσει τις ρηξικέλευθες απόψεις του, αλλά κυρίως να ανανεώσει αυτό το κόμμα που εμφάνιζε όλα αυτά τα καθεστικά χαρακτηριστικά. Πείσατε κάτι, αν οι διευρύνσεις, κανένας δεν μου απάντησε,
από τα δεξιά ή από τα αριστερά, όχι αν έπαιξαν ρόλο, αν τελικά δημιούργησαν και πρόβλημα. Εγώ νομίζω δεν δημιούργησαν πρόβλημα. Καλό έκαναν. Έδωσαν στον Γιώργο τον Παπανδρέου, του έδωσαν το χαρακτηριστικό ενός ηγέτη ο οποίος μπορεί και αποφασίζει και ο οποίος ετοιμάζει κάτι καινούργιο. Ναι. Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε ένα στίχημα. Να περιορίσει την ήττα. Αυτό ήταν το στίχημα τελικά. Βεβαίως. Φυσικά μπορεί να έλεγε βαθιά μέσα του ότι μπορεί να έρθουν και τα πάνω κάτω και να κερδίσουν τις εκλογές. Αυτό κάθε πολιτικός το λέει και το επιδιώκει. Όμως πιστεύω ότι ο βασικός στόχος ήταν να δημιουργήσουμε με γεγονότα το στοιχείο της αλλαγής, ότι κάτι καινούριο φέρνω. Ένα. Δεύτερον, να κερδίσω πολιτικό χρόνο. Ξέρετε, κύριε Αρβανίτη, εάν η διαδοχή γινόταν σήμερα στο ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ θα έχανε ένα έτος χρόνου αξιωματικής αντιπολιτεύσεως για να επιτευχθεί η διαδοχή του. Το γεγονός ότι η διαδοχή έγινε πρώτων εκλογών δίνει στο ΠΑΣΟΚ χρόνο. Μπορεί να κάνει αντιπολίτευση. Συμφωνείτε, φαντάζομαι, κύριε Σμερτζή, μετά από 30 μέρες, από τον ένα μήνα, ενάμιση, έτσι, μπορεί να αρχίσει την εξωματική του αντιπολίτευση. Και μάλιστα χωρίς να έχει την ανάγκη συμβιβασμού με τις μοιραίες από την άσκηση της εξουσίας ισορροπίες, έτσι, που είναι υποχρεωμένος κάθε ηγέτης να κρατήσει όταν έτσι είναι στην κυβέρνηση. Και για να απαντήσω και εγώ από την πλευρά μου στο ερώτημά σας, κύριε Αρβανίτη, θα έλεγα ότι στη χειρότερη περίπτωση η διεύρυνση δεν έκανε στο ΠΑΣΟΚ μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που έκανε η υπόμνηση του κακού εαυτού του. Ναι. Με αυτή λοιπόν την έννοια θα έλεγα ότι σίγουρα θα ήταν τουλάχιστον επιδερμικό και επιπόλαιο να χρεώσει κανένα στην διεύρυνση την ευρύτητα της ήττας του ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε, παρακαλώ, το είδαμε και από τις μετρήσεις ότι αυτά τα πράγματα απορροφόντουσαν προοδευτικά και εν πάση περιπτώσει δεν συνιστούσαν το βασικό πρόβλημα του κόσμου με το ΠΑΣΟΚ. Αντιθέτως, άλλα χαρακτηριστικά ήταν εκείνα τα οποία πολύ περισσότερο μπορούσαν να τον ενοχλούν και να αποτρέπουν τη συσπήρωσή του. Τελευταία μου παρατήρηση είναι ότι και στις συγκεντρώσεις, μα και χθες που πήγε να ψηφίσει ο κ. Παπανδρέου, αυθορμήτως οι πολίτες έλεγαν ένα σύνθημα. Γιώργο, άλλαξε τα όλα. Δεν ξέρω αν αυτό το άλλαξε τα όλα. Πώς το εισέπρατε ο κ. Παπανδρέου και τι εννοούσαν οι πολίτες κάτω. Διότι κανένα δύο φορές που απάντησε ο κ. Παπανδρέου, δεν απαντούσε επί της ουσίας σε αυτό που ζητούσαν οι πολίτες κάτω. Το πήγαινε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Να σας πω πάντως κάτι. Δεν το διαπιστώσατε κι εσείς. Στον debate. Δεν το είδατε. Να σας πω. Βεβαίως και το είδα και συμφωνώ. Και βέβαια πρέπει να πω ότι έχουμε αφήσει τον νικητή. Δεν είπαμε καθόλου για τη στρατηγική του νικητή. Που του αξίζει να πούμε. Ρεσιτάλ. Έτσι. Να πω λοιπόν κάτι γι' αυτό. Αν δείτε το debate, το κεντρικό πολιτικό μήνυμα του Γιώργου του Παπανδρέου ήταν: έχω εκλεγεί από 1 εκατομμύριο πολίτες και δεν έχω καμία δέσμευση για την επόμενη μέρα. Μα είναι ένα κεντρικό μήνυμα πολιτικού αρχηγού, όχι πρωθυπουργού. Αυτό που είναι σήμερα. Σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Λοιπόν, να πάω στην καλή κυβέρνηση. Α, για το, για το καλό του τόπου. Βεβαίως, έτσι. Βεβαίως. Και νομίζω έχει όλες τις προϋποθέσεις ο κ. Καραμαλής να το κάνει. Και εγώ να ευχηθώ τουλάχιστον τις ποσοτικές. Και ακόμα καλύτερη έρθει. Και τις ποιοτικές. Γιατί και εδώ φαντάζομαι. Θα δούμε τώρα. Εδώ θα είμαστε. Θα είμαστε. Θα να πάμε στη Ριγίληση να δούμε. Λοιπόν, Δημήτρη Στρίκας. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα. Ωραία μέρα για τη Νέα Δημοκρατία και νομίζω ότι τα χαμόγελα είναι έτσι πολλά. Όσο πιο πλατεία θα μπορούσαν να είναι. Όμως, να σημειώσω έτσι, κάτι, Δημήτρη, που έχω δει εγώ, ότι είναι πάρα πολύ προσεκτική και χαμηλών τόνων τα περισσότερα στελέχη, τα κορυφαία στελέχη, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον, της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως. Με ενωτικό λόγο και χαμηλά. Μα νομίζω, Κώστα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο ίδιος ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έδωσε τον τόνο με τη δήλωση την οποία έκανε ως νικητής των εκλογών στο Ζάπιο χθες το βράδυ. Ήταν ένας λόγος ενωτικός και συνενετικός. Και πάλι απευθύνθηκε, όπως έκανε όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, στην προεκλογική περίοδο δηλαδή, απευθύνθηκε σε όλους τους Έλληνες, παραλαμβάνοντας ότι θα είναι κυβέρνηση, θα φτιάξει μια κυβέρνηση όλων των Ελλήνων χωρίς κομματικές διακρίσεις και διαχωρισμούς. Ναι. Τι περιμένουμε κατά συνέπεια, σήμερα. Εδώ μεταξύ βεβαίως αυτό το οποίο όλοι περιμένουμε σήμερα είναι η σύνθεση της νέας κυβέρνησης και είναι λογικό
όλα τα κορυφαία στελέχη να κρατούν χαμηλούς τόνους, περιμένοντας και τα ίδια την απόφαση του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος σε λίγο θα είναι και εντολοδόχος πρωθυπουργός, μιας και να πούμε, Κώστα, ότι στη μία το μεσημέρι αναμένεται να πάει στο Προεδρικό Μέγαρο, να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πάρει την εντολή για το σχηματισμό κυβέρνησης. Δεν το είχαμε αυτό στην πρωινή μας σύνδεση, διότι βεβαίως, όπως ξέρουμε, η διαδικασία είναι η παραίτηση του νυν Πρωθυπουργού. Μετά ο Πρόεδρος της Βουλής θα πρέπει να πάει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να δώσει το τελικό αποτέλεσμα, το επίσημο τελικό αποτέλεσμα, και μετά ο αρχηγός του πλειοψηφούντος κόμματος να πάρει την εντολή. Τελικά διευκρινίστηκε ότι όλη αυτή η διαδικασία θα είναι τώρα και μία η ώρα αναμένεται ο κύριος Καραμαλής να πάρει την εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γιατί χαμογελώ τώρα, έτσι, γιατί θέλω να σου πω τι ξέρεις και δεν μου λες. Τι? Τι ξέρεις και δεν μου λες. Εννοώ δηλαδή σε ό,τι αφορά την σύνθεση νέας κυβέρνησης. Θα πω το εξής. μπαίνουν τώρα στη Ριγίλης αρκετά στελέχη, κορυφαία στελέχη. Στελέχη τα οποία έχουν πάρει, αν θες, και πολύ ψηλές θέσεις στην κατάταξη της Σταυροδοσίας, έτσι. Ρωτάμε λοιπόν τους πάντες, σας έχει πάρει τηλέφωνο? Και όλοι ορκίζονται ότι δεν τους έχει πάρει τηλέφωνο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει αυτό που ξέρουμε δηλαδή, Κώστα, ότι ο Κώστας Καραμαλής, μιλώντας με το μαξιλάρι του, για να χρησιμοποιήσουμε μια έκφραση την οποία έχει χρησιμοποιήσει και ο ίδιος και χρησιμοποιούσε και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο αείμνηστος, έχει φτιάχνει τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι η μεγάλη πλειοψηφία, η μεγάλη διαφορά, το μεγάλο ποσοστό το οποίο απέσπασε η Νέα Δημοκρατία σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση, του λύνει τα χέρια απολύτως και τον αποδεσμεύει από κάθε εσωκομματική ισορροπία. Κατά συνέπεια, ο κύριος Καραμαλής θα επιλέξει μόνος του τους ανθρώπους εκείνους που θεωρεί ότι μπορεί να τρέξουν το κυβερνητικό έργο από την πρώτη μέρα που θα στηθεί η νέα κυβέρνηση. Και βεβαίως τα ονόματα τα οποία ακούγονται έχουν πολλά διαζευκτικά, Κώστα. Το βλέπουμε αυτό στα ρεπορτάζ όλων των μέσων ενημέρωσης. Λέμε δηλαδή ο τάδε στο τάδε Υπουργείο ή στο Δίνα ή στο άλλο. Ναι, κατά συνέπεια, αυτό και μόνο δείχνει ότι κανένας δεν έχει βέβαια την ασφαλή πληροφόρηση. Βεβαίως σήμερα, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και έγκυρες πληροφορίες, θα έχουμε τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Μάλιστα. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε, αν θες να μπούμε σε αυτό το, σε αυτό το trip της ονοματολογίας, να πούμε σαν σίγουρος θεωρείται στο εξωτερικό ο Πέτρος Μολυβιάτης, με τον Γιάννη Βαλινάκη αναπληρωτή. Μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι, αλλά αυτοί οι δύο θεωρούνται σίγουροι. Στο οικονομικό επιτελείο της νέας κυβέρνησης θα πρέπει επίσης να θεωρείται βέβαιος ο κύριος Γιώργος Αλογοσκούφης ως επικεφαλής. Δεν ξέρουμε αν θα κρατηθεί το σχήμα ως έχει, δηλαδή θα είναι Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ή θα σπάσει. Έτσι, μπορεί και να συμβεί και το δεύτερο, ας πούμε. Πάντως περιμένουμε ολιγομελές σχήμα. Περιμένουμε ολιγομελές σχήμα, σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του κ. Καραμαλή. Κώστα, δεν νομίζω ότι θα είναι ολιγομελές το σχήμα. Ο κ. Καραμαλής στις τελευταίες του συνεντεύξεις, της τελευταίας εβδομάδας, όταν είχε ερωτηθεί με επιμονή από τους συναδέλφους για το αν θα είναι ολιγομελές το νέο σχήμα, είχε πει ότι σε πρώτη φάση δεν θα υπάρξουν ριζικές ανατροπές ώστε να υπάρξει μια ασφαλής μετάβαση από τη μία κατάσταση στην άλλη και να μην υπάρχουν οποιοδήποτε τύπου αριθμίες, κλειδονισμοί, λοιπόν, πειραματισμοί. Δημήτρη, δεν νομίζω ότι θα είναι. Ο ίδιος είχε αναφέρει το Υπουργείο Επικρατείας, για παράδειγμα, και το Υπουργείο Τύπου ότι είναι καταργήσιμα, ότι δεν χρειάζονται πια. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι είναι στην προτεραιότητά του ένα ολιγομελές σχήμα τώρα, σε αυτή τη φάση δηλαδή. Λοιπόν, επειδή με περιμένουν συνάδελφοι και είναι έξω, ξέρεις, είναι όρθιοι. Βεβαίως. Πάω σε διαφημίσεις. Έχω ανοιχτή γραμμή μαζί σου. Αν είσαι πιο λάσκα, θα ήθελα να μπει στην κουβέντα μαζί με τους συναδέλφους. Είναι ο κ. Κουβαράς, είναι ο κ. Καρελιάς. Έχει ενδιαφέρον. Θα τα πούμε λοιπόν σε λίγο. Εντάξει. Αν είναι εύκολο. Εντάξει. Πάμε για διαφημίσεις.